Έχουμε πράγματι στα χέρια μας, αλλά εγώ θα ξεκινήσω ότι πριν αρκετό καιρό που με ρωτήσατε για την ανακύκλωση είπα πάμε καλά. Δεν ήταν τυχαίο το πάμε καλά. Τα στοιχεία ήρθαν από τη Διανόχ η οποία τα διαχειρίζεται και τα στέλνουμε στην Αθήνα. Δεν θα μπω στο μάζεμα το οποίο έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πώς γίνεται σήμερα. Απλώς στο πλαστικό είμαστε γύρω στους 59 τόνους. Στο εξάμηνο συζητώ από 1η Ιανουαρίου μέχρι τον Ιούνιο. Στο χαρτί είμαστε 29 τόνοι, στο γυαλί 31 τόνους και στα καπάκια πλησιάζουμε τους 6 τόνους. Σύνολον είναι όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα 655 τόνοι. Το αντίστοιχο εξάμηνο του 19 ήταν 388 τόνοι. Δηλαδή έχουμε διπλασιάσει την ανακύκλωση. Αυτά τα στοιχεία που σας δίνουμε εμείς δεν είναι η ζυγαριά του Δήμου, είναι η ζυγαριά των Αθηνών που παραδίδονται από το μεταφορέα κάτω στην Αθήνα. Και να συνεχίσω να σας, για να ενημερωθούν οι δημότες, ότι έχουμε κάνει μία αναβάθμιση της ανώνυμης εταιρείας της Διανόχ, η οποία χειρίζεται όλα τα θέματα της ανακύκλωσης και πιστεύω ότι μέσα σε 1-1,5 χρόνο, όταν ξεκινήσει η διαλογή στη Βιάλ, η οποία ετοιμάζεται, όλη η ανακύκλωση δεν θα είναι απλώς διπλασιασμός, μπορεί να δείτε και τριπλασιασμό και και 4 φορές απάνω η ανακύκλωση. Δεν βάζω το αλουμίνιο μέσα, διότι στο αλουμίνιο έχουμε πρόβλημα, αρκετό πρόβλημα. Δεν θέλω να απαντήσω προσωπικά στον κύριο Αντωνόγλου, ο Αντωνόγλου κάνει τη δουλειά του και καλά κάνει, αλλά μπορούσε να έρθει εδώ να ενημερωθεί. Τώρα, λόγω τηλεοράσεων, λόγω διαφήμισης, τώρα αρχίσαμε ο καθένας δημοτικός σύμβουλος και κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ο ένας για τα φώτα, ο άλλος για την ανακύκλωση, ο άλλος για τα σκουπίδια. Μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος να έρχεται στο γραφείο μου και να ενημερώνεται από στοιχεία της υπηρεσίας. Εσείς πρέπει να τα γνωρίζετε ότι υπήρχαν 2 που κάνανε ανακύκλωση, υπήρχε μία διαμάχη, έπεσε ο Δήμος στα δικαστήρια. Υπόψη ότι στα δικαστήρια, αυτά τα δικαστήρια θα κοστίσουν στο Δήμο πολλές χιλιάδες ευρώ. Και στο τέλος έμεινε ο ένας, ο οποίος έβγαζε ένα ελάχιστο ποσοστό στην περιοχή του Γρού, το οποίο πηγαίναμε και του πηγαίναμε τα ανακυκλώσιμα. Αυτόν τον σταματήσαμε, τα φορτώνουμε στο μεταφορέα και τα στέλνουμε κατευθείαν κάτω. Αυτές οι μεταφορές οι οποίες γίνονται επί καθημερινής βάσης γύρω στους 10 τόνους είναι το πρωί. Έχουμε και απογευματινό, οπότε μπορεί να πηγαίνει και 15 τόνους την ημέρα σε χαρτί. Αυτή όλη η διαδικασία και μεταφορά τους σχεδόν αυθημερών κάτω στην Αθήνα διπλασίασε την παραγωγή.